Περίμενα μια παράταξη που θέλει να λέγεται αριστερή και προοδευτική, να θέλει να συμμετέχει στην συγγραφή της ιστορίας των μεγάλων αλλαγών. Εσείς, αντί να συμμετέχετε σε αυτή τη συγγραφή ιστορίας, γίνατε απλώς σχολιαστές κουτσομπολιών. Και οι ερωτήσεις αυτές έχουν απαντηθεί πολλές φορές. Είναι η ώρα η δικιά σας, κύριε Τσίπρα, να απαντήσετε στον ελληνικό λαό. Πόσο νομίζετε ήταν το χρέος πριν αναλάβει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της χώρας, το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία? Τι χρέος υπήρχε το 2004? Πόσο άφησε το χρέος το τέλος της θητείας της η Νέα Δημοκρατία? Μια απλή αριθμητική πράξη που θα έπρεπε να μπορεί να κάνει η παράταξή σας, θα έβλεπε ότι ανέβηκε κατά 150 δισεκατομμύρια το χρέος της χώρας. Το ίδιο με τα ελλείμματα, που συστηματικά απέκρυψαν. Σχεδόν διπλασιάστηκε το χρέος της χώρας. Και με την αποκάλυψη αυτή αντέδρασαν οι αγορές, αντέδρασαν αυτοί που μας δανείζουν. Τα επιτόκια για το δανεισμό της χώρας ανέβαιναν και σταθερά και απειλητικά. Και η Ελλάδα θεωρήθηκε ρίσκο, αναξιόχρη, αναξιόπιστη, αδιαφανής. Δεν μας δάνειζαν. Και ακόμα δεν μας δανείζουν, τουλάχιστον σε ανοιχτό επίπεδο, γιατί σήμερα η Ελλάδα θα δανειζόταν με 11%, ενώ η Γερμανία με 2%. Θα πληρώναμε δηλαδή εμείς για κάθε δισεκατομμύριο 90 εκατομμύρια παραπάνω από τους Γερμανούς. Και ποιος θα το πλήρωνε? Ο Έλληνας πολίτης. Όροι δανεισμού τοκογλυφικοί. Βάρος που θα πήγαινε μαθηματικά στο να μην μας δανείζουν καν. Ξέρετε τι λέγανε τότε οι Ευρωπαίοι? Δεν μας χρειάζεστε. Λύστε μόνοι το πρόβλημα. Κάντε τις αλλαγές στη χώρα σας και οι αγορές θα καλμάρουν. Αυτή ήταν η απάντηση. Και αν πληρώνετε και κάτι παραπάνω, καλά να πάθετε. Τα θέλατε και τα κάνατε. Πάρτε επιτέλους την ευθύνη των δικών σας πράξεων. Αυτά ακούγαμε, κύριε Τσίπρα. Και μας λέγανε, γιατί ζητάτε από εμάς να σας στηρίξουμε όταν εσείς τα κάνατε χάλια? Αυτή ήταν η συνήθις αντίδραση. Βλέποντας αυτή την εξέλιξη, η Ελλάδα είχε δύο επιλογές. Πρώτον, να χρεοκοπήσει. Αυτή ήταν μία επιλογή. Το δεύτερο ήταν να βρει από αλλού δανεισμό. Για όσο χρόνο χρειαζόταν για να βάλει τάξη στα οικονομικά και να μπορέσει ξανά να δανειστεί κανονικά. Απαντήστε, κύριε Τσίπρα. Τι θα επιλέγατε? Ποιο δρόμο θα αποφασίζατε? Πέστε μας ότι θέλατε να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Δηλαδή να καταρρεύσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, να πεταχθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο δρόμο, να μας διώξουν από το ευρώ, να έκλειναν οι τράπεζες, να χάναν τα λεφτά τους στα ελληνικά νοικοκυριά. Αυτή θα ήταν η πραγματικότητα. Δυστυχία, φτώχεια, ανισότητα θα ήταν τεράστια. Και θα καταδίκαζε τη χώρα για δεκαετίες. Ίσως μια γενιά ολόκληρη. Θα ήταν η χαμένη γενιά, αυτή η γενιά. Αυτή ήταν μια επιλογή τότε. Αυτή τη λύση προκρίνεται. Αλλά πρέπει να απαντήσετε σε αυτό, να μην επεκφεύγετε, διότι στη θεωρία και στη διαμαρτυρία όλοι καλοί είμαστε. Και έρχομαι στην δεύτερη ερώτηση. Για ποιο διεθνές νομισματικό ταμείο μιλάτε? Έχετε καταλάβει ότι αυτό που καταφέραμε πέρα από το διεθνές νομισματικό ταμείο ήταν πρωτοφανές στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ότι μας δάνεισαν οι λαοί της Ευρωζώνης? Το έχετε καταλάβει αυτό? Έχετε συνειδητοποιήσει το δάνειο παρόμοιο μεγέθους δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ για μια χώρα? 110 δις. Όταν επισκέπτομαι εγώ μια χώρα της Ευρωζώνης, όπως η Γερμανία, Φινλανδία, πρόσφατα και αλλού, ξέρετε ότι τα δικά τους κοινοβούλια ψήφισαν για το δάνειο. Πληρώνουν οι λαοί της Ευρωζώνης, πέραν της Σλοβακίας, το μερίδιο του λέοντος των 110 δις. Κανείς δεν είναι περήφανος για αυτή την κατάσταση. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος για αυτή την σχέση την οποία μας έριξε η προηγούμενη κυβέρνηση εξάρτησης με τους άλλους. Αλλά μιλήστε με τους συμπολίτες αυτών των χωρών, έστω και με τους δικούς σας συντρόφους. Αυτοί σήμερα πληρώνουν. Οι φορολογούμενοι, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι αυτών των χωρών πληρώνουν για την Ελλάδα. Κατανοήστε το. Άλλοι με αίσθημα πραγματικής αλληλεγγύης. Άλλοι όμως με πολύ αρνητικά αισθήματα.
Ξέρετε τι λένε, γιατί εμείς να πληρώνουμε τις δικές σας αμαρτίες, γιατί εμείς να δίνουμε όταν κόβουμε στη χώρα μας. Ελπίζω να τα ακούτε αυτά, κύριε Τσίπρα, διότι αυτές δεν είναι οι φωνές του Δουνουτού. Αυτές είναι οι φωνές των απλών πολιτών και εργαζομένων στις χώρες αυτές. Και σε αυτή την αλληλεγγύη θεωρώ ότι πρέπει και μπορούμε να ανταποκριθούμε. Ξέρετε τι με ρώταγαν στη Φινλανδία? Θα επιστρέψετε εσείς οι Έλληνες τα λεφτά που σας δανείσαμε? Θα τα ξαναδεί ο Φινλανδός φορολογούμενος ή θα τα χάσουμε? Εγώ είπα, εμείς θα τα επιστρέψουμε, διότι οι Έλληνες τηρούμε το λόγο μας, σεβόμαστε τη φιλία μας, τιμούμε την προσφορά σας. Είναι και για μας ένα δείγμα μιας νέας αξιοπιστίας της χώρας μας που είχε χαθεί. Πέστε μου, κύριε Τσίπρα, εδώ δημόσια, να σας ακούσουν οι συμπολίτες μας. Εσείς τι θα απαντούσατε? Να επαναστατήσουν ενάντια στον καπιταλισμό και το διεθνές κεφάλαιο, ενάντια στο Δουνουτού, σαν τους πείθατε, ή απλά θα επιβεβαίωνε ότι ψάχνουμε και πάλι δικαιολογίες να αποφύγουμε τις υποχρεώσεις μας? Ή μήπως αν φύγει η κυβέρνηση του Πασόκ, διαμαγείες θα αλλάξουν όλα? Περιμένω να ακούσω. Μήπως θα πείτε στους λαούς των άλλων χωρών ότι, ξέρετε, εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε τζαμπατζίδες? Αυτό θα τους πούμε? Ότι έχουμε κάνει και κίνημα το «δεν πληρώνω»? Αυτό είναι το μοτίβο μας? Αυτό έτσι θα ξαναφέρουμε αξιοπιστία στη χώρα μας? Αυτό θεωρείτε ότι δημιουργεί αξιοπιστία στην οικονομία και τη δημοκρατία? Προσχωρήστε σε άλλο κίνημα, κύριε Τσίπρα. Δεν πληρώνω φακελάκι στο γιατρό. Δεν πληρώνω γρηγορώσιμο στην πολεοδομία. Δεν πληρώνω μίζα για το δίπλωμα οδήγησης. Δεν πληρώνω καν τον εφοριακό που ζητάει κάτω από το τραπέζι. Γιατί δεν υιοθετείτε ένα τέτοιο κίνημα, κύριε Τσίπρα? Γιατί δεν υιοθετείτε ένα τέτοιο κίνημα και πάτε για κατασκευή δρόμων που είναι προς την ανάγκη των πολιτών, να λέτε να μην πληρώσουν? Και αλλού. Θλίβομαι πολλές φορές ότι μένουν πολύ ατιμόρυτοι για αυτά που έγιναν. Αλλά πρέπει να βάλουμε κανόνες από εδώ και πέρα για να μην ξαναγίνουν. Να σεβόμαστε τους νόμους. Να δημιουργήσουμε μια χώρα ευνομίας. Και να στηρίξουμε τέτοια κινήματα των πολιτών. Τέλος, απαντήστε για την κατάσταση αυτή σήμερα. Κύριε Τσίπρα, έχει ευθύνη η κυβέρνηση του Πασόκ? Η παράταξη αυτή που κυβερνά έφερε την Ελλάδα στο κύλος της χρεοκοπίας? Και μη μου μιλήσετε για τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Ποια ήταν η κυβέρνηση που σχεδόν διπλασίασε το χρέος του ελληνικού λαού μέσα σε 5,5 χρόνια? Το αγνοείτε? Δεν ήταν έτσι, κύριε Σιούφα. Δεν ήταν έτσι, κύριε Σιούφα. Διέκοψε ο κύριος Σιούφας, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Κεφαλογιάννης. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι έκανε. Δεν είπα ότι εσείς το προσωπικά. Παρά τον κανόνα. 150 δισεκατομμύρια ευρώ. 150. Δεν σας αρέσει. Δεν σας αρέσει που τα ακούτε. Δυστυχώς είναι αριθμοί. Είναι αριθμοί τους οποίους δεν μπορείτε να αρνείστε. Και το 2009, γιατί το 2009 ήταν η χρονιά για την οποία βρεθήκαμε για δεύτερη φορά σε επιτήρηση. Είναι τα έργα για οι ημέρες των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά από την άλλη μεριά, δίνετε εσείς, κύριε Τσίπρα, συγχωροχάρτη στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η προοδευτική σας προσέγγιση? Αδυνατείτε να κρίνετε και να αξιολογείτε? Σας βολεύει η ισοπαίδωση? Να ψαρεύετε σε θολά νερά για να μην γίνει καμία αλλαγή ποτέ? Εμείς ήρθαμε για να γίνουν αλλαγές. Βαθιές επιτέλους τομές. Να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη, ευνομία, αίσθηση δικαίου. Και όταν μιλώ για αλλαγή, δεν εννοώ βέβαια το κόψιμο μισθών ή συντάξεων ή την αύξηση του ΦΠΑ. Ούτε ζητώ αυτά να τα στηρίξετε. Αλλά κάποια στιγμή να κατανοήσετε το προφανές, ότι αυτές ήταν αναγκαίες αποφάσεις να σταθεί η Ελλάδα όρθια, να μην γκρεμοτσακιστεί η χώρα. Δεν αποτελούν όμως αλλαγές. Ήτανε τότε η μόνη ελπίδα να φύγουμε από τον κίνδυνο. Αλλά σήμερα προχωρούμε σε αυτές τις μεγάλες αλλαγές και αυτές θα καταφέρουμε. Για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας παρά τις δυσκολίες, και είμαστε περήφανοι ότι μέχρι τώρα και τα καταφέραμε και θα τα καταφέρουμε. Όχι η παράταξή μας, όχι η κυβέρνησή μας, ο ελληνικός λαός. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσίπρα, χάρη μια ιστορική ευκαιρία να συμβάλλει ουσιαστικά και δημιουργικά στις πρωτόγνωρες αλλαγές που γίνονται στη χώρα. Σήμερα απλώς κραυγάζει, αρνείται τα πάντα, δεν έχει να καταθέσει τίποτα το δημιουργικό,
από το να συνεχίζει να καλλιεργεί σε ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να παραμείνει στο παρελθόν. Εσείς θα παραμείνετε στο παρελθόν, κύριε Τσίπρα. Ευχαριστώ πολύ.